Θα καλημερίσω στο σημείο αυτό της εκπομπής τον κύριο Γιάννη Κοντόπουλο. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος Χρηματιστηρίου Αθηνών. Καλημέρα σας κύριε Κοντόπουλε από το Ράδιο 984. Τι κάνετε? Καλημέρα σας κύριε Δουλγεράκη. Μια χαρά εσείς. Και εμείς καλά, για μια εκδήλωση που είναι μπροστά μας και η οποία θα γίνει στο Ηράκλειο του Χρηματιστηρίου Αθηνών 31 Δεκάτου στις 5 το απόγευμα με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε περισσότερα για αυτή την εκδήλωση, το που και το πότε γίνεται, αν δεν έχει κάτι αλλάξει. Σας το ανέφερα πριν από παλίγο, αλλά νομίζω ότι το ενδιαφέρον... Ωραία, εντάξει. Οπότε πάμε τώρα λίγο παρακάτω για να δούμε τα άλλα τα θέματα, διότι πάμε σε χρηματοδοτικά εργαλεία για τα οποία πολύ περισσότερο θα μιλήσετε και προσφέρονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών στις ελληνικές επιχειρήσεις, έτσι. Μάλιστα. Αν με ρωτάτε λοιπόν για το λόγο της εκδήλωσης, θα έλεγα ότι εντάσσεται καταρχήν στα πλαίσια μιας ευρύτερης εκστρατείας, ας πούμε, που έχουμε ξεκινήσει, με στόχο την προσέγγιση υγιών και δυναμικών εταιριών ανά την Ελλάδα, να τους εξοικειώσουμε με το χρηματιστήριο ως πηγή άντλησης κεφαλαίων και να τους ενημερώσουμε για τα ωφέλη που συνεπάγεται η εισαγωγή τους αυτό. Γιατί στην Κρήτη, γιατί πιστεύουμε ότι είναι κάποιες πολύ καλές εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να παρευρίσκονται σε αντίστοιχες εκδηλώσεις που διοργανώνουμε στην Αθήνα. Σημαντικό. Και απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες όλων των μεγεθών? Σίγουρα είναι για όλες, είναι για όλες τις εταιρείες. Γιατί πρέπει να τους δώσουμε μια ευκαιρία να καταλάβουν ότι πέρα από το προφανή, από το προφανές ότι είναι πλεονέκτημα, ότι είναι η πρόσβαση σε κεφάλαια που προσφέρει το χρηματιστήριο, υπάρχουν πολλά άλλα κομμάτια με τα οποία μπορούν να αποφεληθούν. Υπάρχουν επίσης και διαφορετικού είδους αγορές οι οποίες έχουμε, όπως είναι η κύρια αγορά μας που απευθύνεται σε μεγαλύτερο μεγέθος εταιρείες, η εναλλακτική αγορά που απευθύνεται σε μικρομεσαίες εταιρείες με δυναμικό προφίλ και αξιόλογα αναπτυξιακά προγράμματα. Όπως και να έχει, βέβαια, το χρηματιστήριο δεν είναι για όλες τις εταιρείες, αλλά ξεκινώντας ανάποδα από την ερώτησή σας, εταιρείες διαφορετικών μεγεθών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χρηματιστήριο σαν ένα πολύ αποτελεσματικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Αυτό γίνεται και λέει κάποιος να αναρωτηθεί, κάποιος να ρωτήσει, κάποιος να ρωτήσω εγώ που δεν είμαι μέσα σε αυτή την κατηγορία, αλλά προσπαθώ να εκμεύσω και την απάντηση για όλες τις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματηρίες που σας ακούν, κύριε Κοντόπουλε, αυτή την ώρα. Αυτό είναι απαραίτητο για να προχωρήσει μια εταιρεία που μπορεί και να πάει παρακάτω με ένα αλφα χρηματοοικονομικό μέγεθος για τη λειτουργία τους, δηλαδή αυτή η λειτουργία να είναι πολύ καλύτερη, να είναι πιο πιο αποδοτική? Έχετε δίκιο, δεν είναι ο μόνος τρόπος, είναι ένας, πιστεύω, τους βασικούς τρόπους ο οποίος μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η πορεία, να εκπληρωθούν αυτό το όραμα μίας ή ενός επιχειρηματία, ίσως πολύ πιο εύκολα και χωρίς να χάσει το κοντρόλ της εταιρείας. Αυτό που γνωρίζουμε συνήθως οι τρόποι είναι ή οι τράπεζες ή κάποιος άλλος στρατηγικός επενδυτής, τους λέμε και private equity τώρα, ο οποίος θα έρθει και θα αγοράσει την εταιρεία μας. Σε πολλές αυτές τις περιπτώσεις, είτε ο δανεισμός μας αρχίζει να γίνεται αρκετά μεγάλος και άρα αυτό να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, είτε χάνουμε το κοντρόλ της εταιρείας σε βάθος χρόνου. Άρα το χρηματιστήριο είναι ένας τρόπος να μεγαλώσει κάποιος ή κάποια την εταιρεία με την οποία έχουν δουλέψει, έχουν προσπαθήσει, έχουν πετύχει πράγματα και θέλουν να τη δουν να μεγαλώνει και να προχωρά, χωρίς απαραίτητα να χάσουν το κοντρόλ της εταιρείας. Αυτό νομίζω είναι η βασική διαφορά η οποία υπάρχει σχετικά με τις άλλες επιλογές. Και νομίζω ότι αυτό για ανθρώπους που έχουν τέτοιου είδους όραμα είναι, νομίζω, αρκετά σημαντικό και έχει κάπως ξεχαστεί, νομίζω, στην Ελλάδα. Ήταν ιδέα και είναι καλό να τους το υπενθυμίσουμε. Αρκετά βήματα να είναι στρατηγικά, θέλετε να πείτε. Αρκετά βήματα να είναι σωστά. Να γίνονται με τον σωστό τρόπο. Γι' αυτό το λόγο έχετε επιλέξει, γιατί έβλεπα λίγο την ατζέντα αυτής της εκδήλωσης, να γίνονται και συζητήσεις με επικεφαλής εισηγμένων εταιριών. Πώς τους επιλέξατε αυτούς τους ανθρώπους, αυτών των εισηγμένων εταιριών?
Έχετε απόλυτο δίκιο, το πιστεύω αυτό. Εμείς από την πλευρά μας μπορεί να έχουμε και κάποιο είδους μια οπτική γωνία, η οποία να είναι περίεργη. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς σκέφτονται πολύ πιο εύκολα και ανακαλύπτουν πράγματα όταν έχεις έξωθεν μαρτυρίες. Άρα έχει μεγάλη σημασία για μας, πέρα των παρουσιάσεων που θα πραγματοποιήσουμε εμείς, να ακουστούν και πραγματικές ιστορίες προπεπλημένων επιχειρηματιών που έχουν ήδη περάσει το κατόρθωμα του μαρτυρίου. Έτσι θα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε τον κύριο Ευτύχιο Βασιλάκη, κεφαλής δύο συγκεκριμένων εταιριών της κύριας αγοράς μας, της Aegean Airlines και της Auto Ελλάς, καθώς και τον κύριο Διονύση Χιτζίδη, διευθύνοντα σύμβουλο της Performance Technologies από διαφορετικό κομμάτι της οικονομίας, η οποία πρόσφατα πέρασε στην κύρια αγορά μας, μετά από 16 χρόνια παραμονής στην ελλακτική αγορά, τη μικρότερη αγορά που ανέφερα προηγουμένως, και αφού πολλαπλασιάστηκαν τα μεγέθη της. Οπότε, νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουν αυτοί οι οποίοι θα παρευρεθούν και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και το αν τελικά δικαιώθηκαν με την απόφαση τους αυτή και με ποιο τρόπο να μπουν στο χρηματιστήριο. Θα έχετε, από ό,τι βλέπω, και συναντήσεις με επιχειρηματίες, κριτικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να μπουν στο χρηματιστήριο. Όλο αυτό δηλαδή το οποίο περιλαμβάνει η εκδήλωση για τη σωστή ενημέρωση των επιχειρηματιών, έτσι. Σωστά. Θα υπάρχουν δηλαδή παράλληλα με τη βασική μας εκδήλωση, θα έχουμε και κάποιες ξεχωριστές συναντήσεις, τόσο εγώ όσο και οι υπόλοιπα στελέχη του χρηματιστηρίου που θα βρεθούμε στην Κρήτη. Να έχουμε δηλαδή συναντήσεις με σημαντικούς επιχειρηματίες της Κρήτης και προχώρους από διάφορους κλάδους. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή που μας δίνεται και να γνωρίσουμε και εμείς καλύτερα τις τοπικές επιχειρήσεις. Και βέβαια θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία στο μέγιστο βαθμό. Λοιπόν, εγώ θα επαναλάβω για άλλη μια φορά. 31 του μήνα, 31 του Οκτώβρη η εκδήλωση αυτή. Θα ξεκινήσετε εσείς στις 5 το απόγευμα, χρηματιστήριο Αθηνών, αντλώντας κεφάλαια για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων. Όλα αυτά τα πολύτιμα εργαλεία που μας αναφέρατε πριν από λίγο, κύριε Κοντόπουλε, τα οποία είναι απαραίτητα για αρχή ως γνώση για τους ενδιαφερόμενους, μαζί με όλα αυτά που είπατε, που εκτιμώ έτσι όπως τα είπατε, ότι θα πρέπει ο άλλος να γνωρίζει ποιο είναι το ρίσκο το οποίο παίρνει, ποια είναι τα στρατηγικά βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να μπορεί να εισαχθεί στο χρηματιστήριο, πώς μπορεί με αυτόν τον τρόπο να κάνει ανταποδοτική ή να κάνει περισσότερο προσοδοφόρα τη δική του την επιχείρηση, αλλά χρειάζονται σωστά βήματα και σωστές μελέτες. Κυρία Βουλγεράκη, σκέφτομαι να σας καλέσω και εσάς να μιλήσετε για μας στην εκδήλωση την Πέμπτη. Καλέτε και εσείς πάρα πολύ καλά. Είναι όπως το αντιλαμβάνομαι, με την κοινή τη λογική, τίποτα περισσότερο, για να πούμε απλά στον κόσμο έτσι, για αυτή την εκδήλωση την οποία εσείς θα παρουσιάσετε μεθαύριο, όχι, την 31 του μήνα είναι, όχι, μία. Μεθαύριο. Την Πέμπτη. Την Πέμπτη, ναι, την Πέμπτη. Γύρισα το φύλλο της ατζέντας για να δω πότε ακριβώς πέφτει. Λοιπόν, ωραία. Παντευόμαστε λόγω της αργίας γι' αυτό. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες προς όλους τους επιχειρηματίες, κύριε Κοντόπουλε. Να είσαστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Θα χαρώ να είμαι στην Κρήτη. Γεια σας. Καλά να είστε.